Ανέβαζα λίγη μουσική, έτσι λίγο να είμαστε λίγο πιο άνετα. Όχι, ε. Τι να κάνω. Γεια σας. Είμαι λίγο αγχωμένος γιατί αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω τι να κάνω. Απλά είχα ορκιστεί κάποια στιγμή ότι θέλω μια μέρα να γίνω YouTuber. Δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω αυτό. Και ίσως μάλλον θα ξεκινήσω από εκεί. Ήδη έχω αρχίσει να υδρώνω. Λοιπόν. Τι να πω πρώτα. Να ορίσουμε τη διαφορά μεταξύ καταρχήν και καταρχάς. Καταρχάς είναι το σωστό. Λοιπόν, είμαι ο Θάνος. Είμαι καλά. Είμαι χορευτής και ηθοποιός. Ξεκίνησα, σπούδασα φιλοσοφία, συνέχισα να δουλεύω, ασχολήθηκα με πολλά πράγματα. Γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να ψάχνω πάρα πολύ, να ανακαλύπτω πράγματα. Οπότε από την εφηβεία μου ξεκίνησα να ψάχνουμε. Άρχισα να ασχολούμαι με την εκπαίδευση σκύλων. Έγινα εκπαιδευτής σκύλων για ένα διάστημα. Άρχισα να μελετάω, να ψάχνω μελέτες, ξέρω εγώ, να παρακολουθώ σεμινάρια πάνω στην συμπεριφερειολογία του σκύλου. Δούλευα σε ξενοδοχεία σκύλων. Βέβαια, έχω κάνει πολλά πράγματα τέτοια. Τέλος πάντων, ακόμα ενημερώνομαι, αλλά μόνο για μένα, γιατί ανακάλυψα ότι στην Ελλάδα δεν αξίζει να προσπαθήσεις να αλλάξεις την νοοτροπία σε κάποιους ανθρώπους. Πάνω στα σκυλιά. Βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Αλλά whatever. Το επόμενο μετά, τελειώνοντας το λύκειο, ξεκίνησα το πανεπιστήμιο στη φιλοσοφία, φιλοσοφία και παιδαγωγική, στο Αριστοτέλειο. Φεύγοντας από εκεί, με έπιασε η τρέλα μου και μέσω του χορού, γιατί έκανα από μικρός χορό, Latin, σύγχρονο και τέτοια, μέσα από το χορό ανακάλυψα το fitness, τη ζούμπα, που πολύ με ξέρετε από εκεί, ευτυχώς όχι τόσο πολύ. Ανακάλυψα τη ζούμπα, έκανα πάρα πολύ, μετά συνειδητοποίησα ότι για να κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να μάθεις περισσότερα πράγματα πάνω στη γυμναστική και στη φυσική κατάσταση και σε όλα. Οπότε πήγα σε μια ιδιωτική σχολή fitness στη Θεσσαλονίκη, στην Ελπίδα τη Τσίντσιφα, όπου μου έμαθε ό,τι ξέρω πάνω στο fitness. Η τύπισσα είναι απίστευτη, είναι θεά. Και group. Έκανα κάποια σεμινάρια online από το εξωτερικό και τέτοια. Και άρχισα να δουλεύω σαν γυμναστής μετά. Αυτό δηλαδή είναι η επόμενη δουλειά που ακολούθησα. Όλα ταυτόχρονα με το χορό και το θέατρο, τα οποία τα έκανα ταυτόχρονα σχεδόν. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε άλλη στιγμή, γιατί είναι αυτά που ήδη ξέρετε. Αυτά που δεν ξέρετε για μένα είναι αυτά. Να, ότι σπούδασα φιλοσοφία, ότι είμαι γυμναστής. Γυμναστής, τέλος πάντων, από ιδιωτική σχολή γυμναστής. Εντάξει. Θα υπάρχει μια τεράστια συζήτηση πάνω σε αυτό, θα την αναλύσουμε κάποια στιγμή και θα χαρώ πάρα πολύ να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και σε μια παρουσίαση, σε ένα fitness event τέλος πάντων, όπου ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και ήταν να κάνω μια παρουσίαση ενός προγράμματος, κάνω μια κίνηση και εν τω μεταξύ εκείνη την περίοδο έκανα πρόβες για μια παράσταση για τον Τάκη τον Ζαχαράτο, οπότε είχα κουραστεί πάρα πολύ και είχε κουραστεί γενικά τα πόδια μου, τα ισχύα μου, το σώμα μου γενικά. Οπότε ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και κλακ, παθαίνει το ισχύο μου ένα ξαφνικό και να σου κάτω. Συνεχίζω εγώ στα γόνατα εδώ μεταξύ να κάνω, πάμε, ζούμπα ήτανε, να κάνω πάμε από εδώ, πάμε από εκεί.
Τέλος πάντων, τελειώνει. Κατεβαίνω από τη σκηνή. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μου κόβεται η ανάσα. Μου κόβεται από τον πόνο. Δεν μπορούσα ούτε αναπνοή να πάρω. Τόσο πολύ ήμουνα έτσι. Κάτω. Και με το που. Και καλούν το ασθενοφόρο, τέλος πάντων, φεύγω, με ακινητοποιώ, μου ρίχνουν κάτι ενέσεις και τέτοια. Ενέσεις. Ενέσεις. Και μου λένε οξία ισχυαλγία. Όσφιο ισχυαλγία. Μάλιστα, λέω εγώ. Τότε δεν ήξερα. Και πηγαίνω, κάνω εγώ τις μαγνητικές μου, το ένα μου, το άλλο μου και λέω στην πάνω μου, μωρέ μάνα, γιατρός έπρεπε να γίνω ορθοπαιδικός, τι ωραία, τόσο που μου αρέσανε όλα αυτά, μου λέει χαζώσε και γιατί δεν πας σε ένα ΙΕΚ να παρακολουθήσεις φυσικοθεραπεία. Αφού σου αρέσει, πήγαινε εκεί να κάνεις το κέφι σου. Και γράφομαι σε ένα ΙΕΚ, ευτυχώς για μένα δημόσιο, στο οποίο δημόσιο κανονικά πρέπει να κάνεις τα χαρτιά σου, μαζεύεις μόρια και τέτοια και αν σε δεχτούνε, γιατί κάνουν πάρα πολλές αιτήσεις, τελικά ευτυχώς με δέχτηκαν, μπήκα και από το πρώτο μάθημα μπήκα στο περιβάλλον μου, ενθουσιάστηκα. Είδα εκεί ανατομίες, φυσιολογίες, κακό, έπαθα πλάκα. Τώρα θα βλέπουν οι συμμαθητές μου και οι καθηγητές μου από τη Θεσσαλονίκη το βίντεο και θα χαίρομαι εγώ. Τέλος πάντων, έγινε αυτό. Εν τω μεταξύ, αποφασίζω να μετακομίσω στην Αθήνα, όπου και μένω πλέον. Μετακομίζω, έρχομαι εδώ και πρέπει να τελειώσω το ΙΕΚ μου. Άρα... Αναγκαστικά πήγα, βρήκα ένα ΙΕΚ εδώ στην Αθήνα, προσπάθησα να το παρακολουθήσω, δεν το κατάφερα την πρώτη χρονιά γιατί η Αθήνα έχει πολύ τρέξιμο και δεν μπόρεσα να προσαρμοστώ καλά, αλλά για δεύτερη χρονιά που είμαι εδώ, μια χαρά τα καταφέρνω νομίζω, και είμαι στο τέταρτο πλέον εξάμηνο του ΙΕΚ φυσικοθεραπείας, και έχω αποφασίσει ότι θα είναι ένα από αυτά που θα ακολουθήσω πιο σοβαρά. Γιατί τη φιλοσοφία την άφησα λίγο στην άκρη, φιλοσοφώ μόνο για τον εαυτό μου. Την γυμναστική, okay, τα πράγματα εξελίσσονται, δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εκεί και να παρακολουθώ και να κάνω ένα ρύθμο. Το πήγα σε άλλο κομμάτι, δηλαδή τις γνώσεις μου από τη γυμναστική μπορώ να τις χρησιμοποιήσω πάνω στην κινησιοθεραπεία ή πάνω στην ενδυνάμωση, στην αποκατάσταση, οτιδήποτε. Why not? Αλλά η φυσικοθεραπεία νομίζω είναι το καλύτερό μου. Και νομίζω ότι είμαι καλός, γιατί μέχρι στιγμής καλά τα πηγαίνω, οι καθηγητές μου μου λένε καλά λόγια. Εκτός από τα λένε για να με χαϊδεύουν, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είμαι καλός. Τώρα, στο κομμάτι του χορού, δεν θεωρώ ότι είμαι καλός χορευτής, αλλά είμαι αρκετά καλός για να μπορώ να σταθώ στη σκηνή σε κάποια θεατρική παράσταση ως χορευτής, ας πούμε. Έκανα Latin, έκανα σύγχρονο, λίγο μπαλέτο, jazz, αρκετό jazz έκανα τότε γιατί είχα ένα δάσκαλο τρελό στη Θεσσαλονίκη. Μετά ξεκίνησα στην Ηλιάνα Ηλιάδου, θέλω να πω, η καλύτερη δασκάλα που μπορούσα να έχω ποτέ και μητέρα μου. Δεν είναι μητέρα μου, απλά την έχω σαν μητέρα μου, τόσο πολύ την αγαπώ αυτή τη γυναίκα. Και είμαι περήφανος για ότι καταφέρνει ακόμα, γιατί δεν έχει σταματήσει να αρπάζει τη ζωή από τα μαλλιά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ήρθα εδώ, μπήκα στην κρατική σχολή χορού, έκανα το προπαρασκευαστικό με τους υπέροχους καταπληκτικούς δασκάλους που έχει εκεί, αλλά τελικά μάλλον θεώρησαν ότι δεν το θέλω αρκετά, οπότε σταμάτησα από εκεί την επόμενη χρονιά.
Εν τω μεταξύ είχα κάνει και τηλεόραση του Dancing, για όσους το θυμάστε. Για όσους δεν το θυμάστε, υπάρχει, θα βάλω κάπου εδώ ένα link με το playlist που έχω όλες τις χορογραφίες που είχα κάνει τότε. Και μετά άρχισα να το κυνηγάω πιο πολύ και Θεσσαλονίκη, να κάνω μαθήματα φωνητικής, να ασχολούμαι με το musical. Όσον αφορά το θέατρο, παίζω σε παραστάσεις από το 2008, παρακολουθώ σεμινάρια υποκριτικής, φωνητικής, τέχνης του λόγου και. Κάνω πολλά, έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να πω και δεν έβρισκα άλλο τρόπο. Έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου που ζηλεύω τους φίλους μου, τους youtubers, ζηλεύω όποιον κάνει αυτό το πράγμα και μου αρέσει. Οι περισσότεροι θα πείτε ότι έχει γίνει σούπα, ότι είναι πια basic και αυτά. Για κάποιο λόγο εμένα μου αρέσει και με ενθουσιάζει όλο αυτό, οπότε το ζήλευα και ήθελα πολύ να το κάνω. Δεν ήξερα πώς, εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ να δώσω στον εαυτό μου το θάρρος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και την Claire. Coffee with Claire, όποιος δεν το βλέπει να μπει να το δει τώρα, κάπου εδώ θα το βάλω. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευελίνα, την Νικόλιζα και τη Μεριμπού, που με τον τρόπο της με βοήθησε κι αυτή. Ελπίζω να έχω πράγματα να πω και να είναι ενδιαφέροντα αυτά που θα πω και αυτά που θα κάνουμε σε αυτό το κανάλι. Είναι η πρώτη μου παρουσίαση, το πρώτο χαίρο πολύ, η πρώτη μου σύσταση. Είμαι εδώ για σας, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια ωραία παρέα, να συζητήσουμε για θέματα όμορφα. Θα προσπαθήσω να κάνω κι άλλα έτσι παιχνίδια και ωραία πράγματα στο κανάλι αυτό. Να γίνει έτσι λίγο μια ωραία οικογένεια, ρε παιδί μου, μια ωραία παρέουλα. Σκέφτομαι, έγραφα κάποια στιγμή σε ένα τετράδιο, το οποίο δεν το έχω σήμερα μαζί μου, ποτέ, δεν είμαι ποτέ προετοιμασμένος για τίποτα. Είχα γράψει τους λόγους που θέλω να κάνω YouTube, κανάλι στο YouTube. Και έλεγα, ρε παιδί μου, σαν πρώτο επεισόδιο θα λέω για ποιο λόγο να θέλεις να κάνεις ένα κανάλι. Ένας από τους λόγους που είχα γράψει ήταν γιατί μ' αρέσει. Γιατί έτσι θέλω. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένας άλλος λόγος είναι γιατί είμαι ψωνάρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να δείχνομαι. Αυτό το λέω όχι γιατί είναι κακό, αλλά για τον αντίθετο λόγο, γιατί δεν είναι κακό. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι τους αρέσουν πολύ να δείχνονται και μπορούν να έχουν κάτι να πούν, ίσως να έχουν κάτι να πούν. Αλλά επειδή μπαίνουμε στη διαδικασία να τους κατακρίνουμε και να τους λέμε «Α, το ψώνιο δες, του αρέσει να δείχνεται, του αρέσει να βγαίνει φωτογραφίες, του αρέσει να βγαίνει...» προφανώς και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να προβάλλεται και να του αρέσει η εικόνα που βγάζει προς τα έξω, οπότε να θέλει να το κάνει όλο και περισσότερο και κάποια στιγμή, αν αυτόν τον άνθρωπο τον βοηθήσουμε να γίνει ένας καλός άνθρωπος στην κοινωνία, από τη στιγμή που του αρέσει να προβάλλεται, θα έχει να προβάλλει και ένα καλό πρότυπο. Άρα πριν κατακρίνουμε κάποιον, επειδή είναι ψώνιο, καλύτερα να τον επικροτήσουμε που είναι ψώνιο και να του μάθουμε ή να τον βοηθήσουμε να μάθει να είναι πιο καλός άνθρωπος στην κοινωνία. Εκτός αν είναι ήδη. Δεν ξέρω. Αν είναι ήδη, καλύτερα να χαιρόμαστε για αυτόν και να λέμε μπράβο, τουλάχιστον υπάρχει κάποιος ο οποίος του αρέσει να δείχνεται, αλλά ταυτόχρονα έχει να πει και κάτι. Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Και στο YouTube και στο Instagram και στο Facebook και παντού υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτι να πούνε. Οπότε αν εσείς θεωρείτε ότι τα social media είναι χάλια και ότι υπάρχουν πολλά σκουπίδια εκεί γύρω,
Σκεφτείτε ότι όπως υπάρχουν εκεί μέσα, υπάρχουν και γενικά στον κόσμο μας. Οπότε, όπως και στη ζωή μας αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε κάποια πράγματα να τα βλέπουμε γιατί δεν μας αρέσουν και δεν τα θέλουμε στη ζωή μας, όπως οι τοξικοί άνθρωποι που λέμε μακριά από μας, γιατί τους ακολουθούμε στο Instagram, γιατί τους παρακολουθούμε, ξέρω εγώ, στο Facebook ή στο YouTube. Μήπως να το σκεφτούμε αυτό. Δηλαδή, okay, πολλά σκατά στα social media, ναι, αλλά αυτά είναι που τα ακολουθείς και τα παρακολουθείς. Άμα επέλεγες να τα σβήσεις, έχει αυτή τη δυνατότητα όλες αυτές οι πλατφόρμες. Έχουν τη δυνατότητα να πατήσεις την επιλογή και να πεις ότι αυτό δεν επιθυμώ να το βλέπω. Πλο, έφυγε. Εύκολο. Για να το βλέπεις σημαίνει ότι το θες να το βλέπεις. Έλα τώρα. Θέλω να βοηθήσω μέσα από αυτό το κανάλι να περνάμε λίγο πιο όμορφα. Να έχουμε έτσι μία δόση ανεμελιάς, χαράς και whatever. Εντάξει. Επομένως θα φέρνω και άτομα που έχουν κάτι να πούνε, που έχουν κάτι ενθαρρυντικό, κάτι motivational να μας δώσουν, για να παίρνω και εγώ θάρρος από αυτούς και να παίρνετε κι εσείς. Έχω τόσες πολλές ιδέες που θέλω να κάνω σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το κανάλι. Καταρχήν, πάλι να σας το είπα. Καταρχάς, αποφάσισα ότι το κανάλι μου θέλω να λέγεται Athanation. Θέλω να μου πείτε αν ακούγεται ωραίο, αν σας αρέσει, αν είναι βλακεία. Athanation είναι από το Αθανάσιος και nation το κράτος. Οπότε να φτιάξουμε ένα κρατήδιο, μια χώρα που να έχει λίγη τρέλα, λίγη χαρά, λίγη ανεμελιά, τα πάντα από λίγο. Κάτι extreme, κάτι έξτρα, κάτι που θα έλεγα εξωγήινη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, πείτε μου την γνώμη σας. Θα αρχίσω να πουλάω και... Όχι να πουλάω, προς Θεού. Θα αρχίσω να δίνω και τέτοιο εθνικότητες, αφού θα είμαι ένα κράτος. Όσοι κάνετε subscribe θα είστε οι Athanationals. Θα το φωνάζω Ζελεδάκι και θα είναι δικός μου. Θα είναι το Ζελεδάκι μου. Νομίζω ότι είπα αυτά που ήθελα να πω. Αν έχω ξεχάσει κάτι, εδώ είμαστε, μια παρέα είμαστε, θα το συζητήσουμε, θα τα πούμε και εύχομαι να γίνουμε όλο και περισσότεροι. Τώρα, αν δεν γίνουμε πολλοί και είμαστε λίγοι και είμαστε απλά μια παρέα και εγώ μιλάω σε 5 ανθρώπους, πάλι δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί, αρκεί να ξέρω ότι εσείς οι 5 είστε εδώ και στηρίζετε ή τουλάχιστον συμμετέχετε σε αυτό που κάνουμε εδώ. Μπορείτε, αν θέλετε, να με βρείτε και στο Instagram, που πολύ πιθανόν να με έχετε βρει ήδη στο Instagram και από εκεί να με έχετε βρει στο YouTube, γιατί το έχω πολύ περισσότερο καιρό το Instagram, αλλά μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Οπότε μπορείτε να με βρείτε στο Instagram εδώ κάπου, να με κάνετε ad, να ξέρετε ότι χαίρομαι πάρα πολύ να απαντάω και προσπαθώ να απαντάω σε όλους, γιατί θεωρώ αγένεια να μην απαντάς, που είναι ένα θέμα που θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω σε όλους, ακόμα και το like που πατάω σε μηνύματα είναι για να δείξω ότι το είδα και ότι χαίρομαι και ότι ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορώ να γράφω συνέχεια, να πληκτρολογώ, γιατί μπορεί να οδηγάω ή μπορεί οτιδήποτε. Εύχομαι λοιπόν να συμμετέχετε όλο και περισσότερο, να δω τα σχόλιά σας, να δω ότι υπάρχει μια μικρή ανταπόκριση σε όλο αυτό. Προσπαθήστε να σχολιάζετε γενικά, είναι καλό, δηλαδή οι άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ στα social media βασίζονται σε αυτό, παίρνουν θάρρος από αυτό, ακόμα και αν είναι βρισιά. Δηλαδή και το hate speech μπήκε όλο στη διαδικασία και έγραψε κάτι. Δηλαδή, okay, εντάξει, μην με βρίσετε τόσο πολύ από κάτω. Αλλά είναι καλό, ακόμα και στο Instagram, πείτε, σχολιάστε, είναι καλό
να διαδράτε με τους άλλους, γιατί και ο άλλος διαδρά μαζί σας και γινόμαστε έτσι μια ωραία παρέα. Και όποιος προσπαθεί πραγματικά στα social media να κάνει κάτι ωραίο, να ασχοληθεί με αυτό, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται. Γιατί παίρνω ένα σωρό μηνύματα που λένε «Α, αυτή η φωτογραφία σου πολύ ωραία». Ναι, γράψτε το και στο σχόλιο, γιατί μου το στέλνει μόνο σε μήνυμα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι ωραία, αλλά δεν καταλάβατε τι θέλω να πω. Επίσης σήμερα, αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, σήμερα, τώρα, έχει γενέθλια ο αδερφούλης μου και θέλω να το ευχηθούμε όλοι μαζί ένα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Ήρθε η ώρα να πω κάτι που ονειρευόμουν εδώ και πάρα πολύ καιρό να το πω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like και subscribe από κάτω και ευχαριστώ πάρα πολύ, αθανασιοναλιτάκια μου, που είστε εδώ στην παρέα μου και εύχομαι να τα πάμε όλα περίφημα και να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια πολλά, καληνύχτα ή καλημέρα αν βλέπετε το βίντεο πρωί ή βράδυ. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει σήμερα γενέθλια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά!